Καλώς ορίσατε στο φτιάχτο μόνο σου, δημιουργικές ιδέες. Έχουμε σήμερα ένα μικρό πείραμα πλεξίματος. Έχουμε πολλά υπόλοιπα ανήματος, από διαφορετικά κουβαράκια όπως βλέπετε, και χρώματα αλλά και πάγος. Και με το 9 βελονάκι μας, γιατί έχουμε και πολύ κοντρά ανήματα. Τα πιο πολλά είναι χοντρούτσικα, δεν έχουμε κανένα λεπτό, αλλά είναι άλλα πιο χοντρά, άλλα πιο λεπτά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα κασκόλ, ένα πολύχρωμο κασκόλ και λίγο τρελούτσικο. Για να δούμε πώς θα μας βγει όμως. Δεν θα βγει ωραίο. Όπως βλέπετε έχουμε και μια διαφορά και στην υφή, στη λέξη τους, στο πάχος φυσικά. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα κασκόλ με πάρα πολύ απλή πλέξη. Πολύ απλά από άριστα γαϊτανάκια και απλά γαϊτανάκια. Δεν νομίζω να είναι πολύ μακρύ, δεν έχουμε τόσο πολλά κομματάκια υπόλοιπα. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινάμε με μία αλυσίδα από 16 γαϊτανάκια. Δεν θα είναι πολύ φαρδί το δασκόλι μας, αλλά αρκετά φαρδί. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16. Εντάξει, νομίζω μια χαρά για ένα απλό κασκολάκι. Πάμε τώρα στον τέταρτο προς τα πίσω για να κάνουμε, όπως είπαμε, άριστο γαϊτανάκι. Γαϊτανάκι, αφήνουμε έναν, μπαίνουμε στον επόμενο. Άριστο γαϊτανάκι, γαϊτανάκι, αφήνουμε έναν, μπαίνουμε στο επόμενο. Άριστο γαϊτανάκι, γαϊτανάκι, ή όπως μου αρέσει εμένα να το λέω, αλυσιδίτσα. Ξανά αφήνουμε ένα μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Φτάσαμε και στο τελευταίο. Άριστο γαϊτανάκι. Να την πρώτη σειρά μας λοιπόν. Εδώ όχι γαϊτανάκι, κάνουμε δύο για το ύψος. Ένα για το ύψος και ένα για την επόμενη σειρά μας, για να έχουμε τον πόντο που θα μπούμε στην επόμενη σειρά. Και πάλι πλέκουμε γύρω από το προηγούμενο απλό γαϊτανάκι, την προηγούμενη αλυσίδα με το ένα γαϊτανάκι. Η πλέκτη παραμένει ήδη άριθμο γαϊτανάκι, γαϊτανάκι. Θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι να τελειώσει αυτό το πρώτο κομμάτι. Να δείτε και τα τέσσερα σειρά μας που πάνε έτοιμοι. Και μετά θα σας δείξω πώς ακριβώς θα ενώσουμε το πρώτο κουβαράκι μας με το επόμενο. Πώς θα βάλουμε μάλλον το επόμενο κουβαράκι μας, μόλις τελειώσει το πρώτο, ώστε να συνεχίσουμε το κασκόλι μας με το επόμενο κουβαράκι. Το πρώτο μας κουβαράκι έχει σχεδόν τελειώσει, έχει μείνει πολύ λίγο. Δεν μας πειράζει καθόλου σε ποιο σημείο του κασκόλ της σειράς θα τελειώσει το νήμο μας. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο χρώμα και το επόμενο κουβάρι, ακριβώς όπως ήταν το σχέδιό μας. Είμαστε εδώ που έχουμε κάνει τις αλυσίδες μας για την αρχή. Ξεκινάμε να κάνουμε το άριστο γαϊτανάκι. Δεν το τελειώνουμε. Εδώ λοιπόν θα ενσωματώσουμε το άλλο νήμο μας, το επόμενο. Και θα συνεχίσουμε την πλέξη με το επόμενο νήμα. Σφίγγουμε και λίγο. Και συνεχίζουμε την πλέξη μας κανονικά. Άριστο γαϊτανάκι, γαϊτανάκι. Θα το κάνουμε αυτό με όλα τα κουβαράκια μας. Να έρθει η πρώτη σειρά με το επόμενο νήμα μας. Φυσικά τα υπόλοιπα θα τα κρύψουμε στο τέλος.
και μετά από λίγη ωρίτσα τα κουβαράκια μας τελείωσαν. Βλέπετε, επειδή ήταν άλλα πιο μικρά, άλλα πιο μεγάλα, βλέπετε και τα χρώματα είναι άλλα πιο μεγάλα, τα κομμάτια χρώματος, άλλα πιο μικρούτσικα, όπως εδώ το κίτρινάκι. Και μετά βάλω σε αυτό το γκρι. Επίσης έχουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι άσπρο πέρα από αυτό. Να το λοιπόν, πάμε στο μπλε. Ένα μικρό κομματάκι μπλε με τα κίτρινο. Και λοιπόν σε ένα πιο μεγάλο κομμάτι μπλε από άλλο κουβαράκι. Να το και το επόμενο άσπρο κομματάκι, το μικρούλι. Και τελειώνουμε με το καφέ γκρι. Να το κασικόλι μας λοιπόν πανέτοιμο. Ωραίο φαίνεται νομίζω, ε! Είναι σίγουρα ζεστό. Όλα τα νήματα μας, αν και δεν ήταν του ίδιου πάχους, είναι όμως όλα αρκετά χοντρούφικα. Οπότε είναι πολύ ζεστό σίγουρα και η φλέξη μας αυτή είναι ζεστή. Είναι αρκετά σφιχτή. Και με πολλά πολλά χρωματάκια. Επίσης και με πολλά πολλά κομματάκια να κρύψουμε μετά. Αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον χρησιμοποιήσαμε όλα τα νήματα που είχαμε. Όλα τα υπόλοιπα μάλλον που είχαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μας και να το αξιοποιήσετε αν έχετε και εσείς πολλά υπόλοιπα νήματος. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να μοιραστείτε το βιντεάκι με τους φίλους σας και φυσικά να εγγραφείτε στο κανάλι μας. Γεια σας!